Καλησπέρα και από μένα. Θα προσπαθήσω όσο γίνεται να μην πλατιάσω, δεν είμαι βέβαιος στον πεπιτικό. Η εν λόγω έρευνα έγινε τον Ιούνιο, την σχεδιάσαμε και την υλοποιήσαμε σε συνεργασία με την εταιρεία δημοσκοπήσεων Προράτα. Ήταν μια έρευνα η οποία επιχειρούσε να διερευνήσει πλευρές της πολιτικής συμπεριφοράς και να χαρτογραφήσει κάπως το ιδεολογικό τοπίο. Στην ελληνική κοινή γνώμη, το σκεπτικό πίσω από αυτή την έρευνα είναι ότι έτσι κι αλλιώς έχουμε μπει σε μια ιονή προεκλογική περίοδο, συζητιέται δηλαδή ο χρόνος των εκλογών κτλ. Οπότε επί της ουσίας ο τρόπος με τον οποίο κατανοούν διάφορα πολιτικά και ιδεολογικά ζητήματα Έλληνες ψηφοφόροι, ενδεχομένως είναι και ένας τρόπος κατανόησης πώς θα διαμορφωθούν οι εκλογικές επιλογές όταν πλησιάζουμε προς τις εκλογές. Άρα στην ουσία το βλέπουμε και εμείς λίγο σαν ένα input προς τα κόμματα και προς τους, στους δρόντες οι οποίοι ασχολούνται με τα ζητήματα των εκλογών. Ένας καλός τρόπος δηλαδή να δούμε πού μπορεί, ποιες τάσεις διαμορφώνονται στον πολιτικό ανταγωνισμό και πώς ενδεχομένως οι πολιτικές δυνάμεις ανταποκρίνονται σε αυτές τις τάσεις που υπάρχουν. Τώρα εγώ θα παρουσιάσω κάποια ενδεικτικά ευρήματα. Οι αγαπητοί συνάδελφοι, οι οποίοι μας έκαναν την τιμή να δεχτούν την πρόσκλησή μας και να συμμετάσχουν σε αυτή την εκδήλωση, θα δώσουν έμφαση σε διάφορες πλευρές αυτής της έρευνας. Εγώ θα επισημάνω κάποια ευρήματα τα οποία κατά τη γνώμη μας έχουν μεγάλη σημασία, έχουν σημασία για να καταλάβουμε τον κομματικό ανταγωνισμό στο δρόμο προς τις εκλογές. Ένα πρώτο εύρημα, μια πρώτη ομάδα ευρημάτων σχετίζεται με αυτό που λέμε ενδιαφέρον για την πολιτική, αλλά ταυτόχρονα στάσεις και συναισθήματα δυσπιστίας και απογοήτευσης απέναντι στην πολιτική. Εδώ πέρα υπάρχει το εξής σχήμα, ότι από τη μία πλευρά οι ερωτώμενοι σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουν απαιτήσεις, έχουν προσδοκίες από την ίδια την πολιτική. Για παράδειγμα, το 87% αποφαίνεται ότι η πολιτική μπορεί να αλλάξει τη ζωή των ανθρώπων. Αλλά περιμένουν από την πολιτική, από την πολιτική διαδικασία κάποιες θετικές παρεμβάσεις. Ωστόσο, όταν αρχίζουν και αποτιμούν την πολιτική πραγματικότητα, αρχίζουν να αποτιμούν τον τρόπο με τον οποίο διενεργείται, τελεί την πολιτική διαδικασία, ειδικότερα στο ελληνικό πλαίσιο, γιατί γι' αυτό ερωτώνται. Βλέπουμε ότι εκεί πέρα υπάρχει μια πολύ χαμηλή ικανοποίηση, υπάρχει ένα χάσμα δηλαδή ανάμεσα στις προσδοκίες και ανάμεσα σε αυτό το οποίο οι ίδιοι προσλαμβάνουν ότι συμβαίνει στο πολιτικό πεδίο. Το 80% των ερωτώμενων δήλωναν λίγο ή καθόλου ικανοποιημένοι από τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα. Αυτό μπορεί να συνδεθεί σαν εύρημα και με ένα άλλο εύρημα το οποίο προέκυψε, το οποίο ρωτήσαμε δηλαδή τους συμμετέχοντες στην έρευνα, όταν ακούτε τη λέξη πολιτική, τι από τα ακόλουθα σας έχετε πρώτα στο μυαλό. Το 38% είπε ότι το πρώτο πράγμα που τους έρχεται στο μυαλό, η πρώτη λέξη που τους έρχεται στο μυαλό είναι η λέξη διαφθορά. Άρα αυτό πάει πακέτο και με μια συγκεκριμένη αποτίμηση της πολιτικής διαδικασίας, η οποία τροφοδοτείται από τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο τελείται η πολιτική διαδικασία και στην Ελλάδα. Άρα αυτό μας δείχνει κάτι το οποίο ενδεχομένως πρέπει να είναι μια υπόθεση στην οποία οι πολιτικές δυνάμεις τουλάχιστον πρέπει να λάβουν υπόψη, ότι οι πολίτες δεν είναι παθητικοί δέκτες των δικών τους εκφωνήσεων, των δικών τους εγκλήσεων. Οι πολίτες έχουν υψηλές απαιτήσεις, υψηλές προσδοκίες από την πολιτική, οι οποίες δεν καλύπτονται σε αυτή τη φάση. Τέλος πάντων, φαίνεται πως οι πολίτες δεν αναγνωρίζουν στην πολιτική διαδικασία αυτά τα οποία ήδη προσδοκούν από την πολιτική σε ένα πιο αφηρημένο επίπεδο. Και άρα, κατ' επέκταση, είναι σαφές ότι η ευθύνη των πολιτικών δυνάμεων είναι λίγο πιο υψηλή και πιο έντονη γύρω από το πώς θα μπορέσει να ανταποκριθεί η πολιτική τάξη της χώρας, υπό μία έννοια, απέναντι σε αυτά τα οποία προσδοκά συλλογικά η κοινωνία από αυτή. Τώρα, σε μία επόμενη ερώτηση, ουσιαστικά θέσαμε ένα παραδοσιακό, ένα κλασικό ερώτημα,
εμπιστοσύνη απέναντι σε κάποιους θεσμούς. Τρεις πρώτοι θεσμοί, οι οποίοι περνάνε το 5, οπότε εκεί βλέπουμε ένα υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνη, είναι ο στρατός, το πανεπιστήμιο και το ΕΣΥ. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο προκύπτει από αυτές τις τρεις, αυτούς τρεις θεσμούς που απολαμβάνουν τις υψηλότερες εμπιστοσύνης είναι ότι είναι θεσμοί οι οποίοι έχουν ένα ιστορικό βάθος στον ελληνικό κοινωνικό σχηματισμό. Είναι θεσμοί οι οποίοι έχουν μια ισχυρή εσωτερική διάθεση και είναι θεσμοί οι οποίοι καλύπτουν κέρυες λειτουργίες αυτού που ονομάζουμε κοινωνική αναπαραγωγή. Ο στρατός αναφέρεται στην άμυνα και στην ασφάλεια. Το πανεπιστήμιο σε αυτό που ονομάζουμε ενδεχομένως κοινωνική τιμητικότητα. Και το ΕΣΥ είναι κάτι το οποίο έχει προκύψει έτσι αλλιώς το τελευταίο διάστημα λόγω της πανδημικής κρίσης ως μια ισχυρή δομή. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Σημαίνει ότι οι πολίτες σε μια φάση την οποία την ερμηνεύουν, μια φάση αλλεπάλληλων κρίσεων, μια περίοδο αλλεπάλληλων κρίσεων, την οποία την ερμηνεύουν ως μια εν γέννη περίοδο αστάθειας και ρευστότητας και γενικευμένης ρευστότητας, τείνουν να προσκολώνται ή τέλος πάντων να προσπαθούν να βρουν διέξοδο σε θεσμικές συγκροτήσεις οι οποίες έχουν αυτό το ιστορικό βάθος και αυτή τη σταθερότητα. Δίνουν δηλαδή μια σταθερότητα, δίνουν μια προοπτική και είναι ενδεχομένως φάροι οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν τους πολίτες να διαχειριστούν αυτή την γενικευμένη αστάθεια. Αν δούμε λίγο το πώς εξελίσσεται αυτή η εμπιστοσύνη, δηλαδή οι δείκτες, αυτός ο δείκτης πώς διαμορφώνεται, βλέπουμε ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό υπάρχουν 2-3 πράγματα τα οποία ίσως είναι άξια σχολιασμού. Αρκετά χαμηλό το σκόρι της Εκκλησίας, το οποίο αναμφίβολα συνδέεται κιόλας και από τον τρόπο με τον οποίο η Εκκλησία διαχειρίστηκε την περίοδο της πανδημίας. Σίγουρα αναμενόμενο είναι να έχει χαμηλό σκορ θεσμοί οι οποίοι έχουν κάποιο είδους νερετή θεσμοί, έχουν δημοκρατική νομιμοποίηση, ακριβώς γιατί είναι θεσμοί που δέχονται, δεξιώνονται μεγάλη κριτική, εξού και το χαμηλό των κομμάτων, το χαμηλό των συνδικάτων και το χαμηλό βέβαια της κυβέρνησης. Ενδιαφέρον είναι προφανώς το 2,3 των μέσων ενημέρωσης, το οποίο παληθεύει και μια τάση την οποία είδαμε τα προηγούμενα χρόνια, μια πτώση της εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Επόμενη διαφάνεια μας δείχνει ένα εύρημα το οποίο προκύπτει από μια κλασική ερώτηση που γίνεται στις πολιτικές έρευνες. Πού τοποθετείτε τον εαυτό σας στον άξονα αριστερά-δεξιά, εάν το αριστερά είναι το 0 και το δεξιά είναι το 10. Εδώ βλέπουμε ότι στις θέσεις 0, 2 και 3, 4, που αντιστοιχούν σε αυτό που λέμε αριστερά και κεντροαριστερά, αντιστοιχεί περίπου το 28% των ερωτώμενων. Στο 6, 7, 8, 10 που είναι κεντροδεξιά και δεξιά είναι το 34%. Άρα βλέπουμε ότι ακόμα και τώρα που υπάρχει μια γενικευμένη συζήτηση ότι αυτό που λέμε διάκριση αριστεράς και δεξιάς πάβει να χρησιμεύει ως μια πολιτική διαίρεση με νόημα, μια πολιτική διαίρεση που μπορεί να εξηγήσει πράγματα στον κομματικό ανταγωνισμό, αυτό δεν επαληθεύεται ακριβώς, γιατί εξακολουθεί η πλειοψηφία να προσανατολίζεται πολιτικά με βάση αυτή την διάκριση. Ακόμα και το 24% το οποίο αντιστοιχεί στο 5% του κέντρου, δηλαδή είναι ένα 24% το οποίο σε ένα μέρος του είναι αριστερόστροφο και ένα άλλο μέρος του είναι δεξιόστροφο. Δεν μπορείτε να το ορίσεις εύκολα να βρεις έναν τρόπο να αποτυπωθεί μια αμυγής, μια συμπαγής κεντρώα προσέγγιση, κεντρώα αντίληψη. Άνθρωποι οι οποίοι αναγνωρίζουν την διάκριση αριστερά-δεξιά, που για κάποιους λόγους δεν θέλουν να αυτοτοποθετηθούν στους πόλους του κομματικού ανταγωνισμού, επιλέγουν τη θέση 5, αλλά αυτή η θέση 5 δεν είναι αυτοτελής, είναι μια θέση η οποία τίνει προς τη μία ή την άλλη πλευρά. Πιο πολύ προφανώς ενδεικτικό είναι το 14%, όλα αυτά δεν σημαίνουν τίποτα. Επί της ουσίας, όπως έχουν γράψει ένα τελευταίο άρθρο τους, η ευτυχία που είναι στο πάνελ, ο Μάνος Τσατσάνης και ο Άγγελος Σεριάτος, γύρω από τις εκλογές του 19, οι εκλογές του 19 σηματοδότησαν λίγο και μια επανάκαμψη αυτής της διαίρεσης αριστερά-δεξιά με τη μορφή αυτού του νέου δικοματισμού με αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό λίγο επαληθεύεται και από το επόμενο έβδημα. Είδαμε, ρωτήσαμε πού τοποθετούνται οι ψηφοφόροι του 19 και οι δυνητικοί ψηφοφόροι ΣΥΡΙΖΑ και ΣΥΡΙΖΑ Νέας Δημοκρατίας και κοινά. Βλέπουμε ότι
Οι ψηφοφόροι της Δημοκρατίας είναι αυτοί που έχουν πρόθεση ψήφου, είναι στο 7,1. Οι δυνητικοί ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 2,9. Το κοινάλ ΠΑΣΟΚ είναι ακριβώς στο 5. Το οποίο λίγος πολύ αποτυπώνει και μια πολιτική τοπογραφία η οποία φαίνεται πως υφίσταται, φαίνεται πως υπάρχει σήμερα στον κομματικό ανταγωνισμό. Τώρα, στην επόμενη διαφάνεια, κάναμε μια ερώτηση για τα κυρία Χαρδίπολα με τα οποία τελείται ο κομματικός ανταγωνισμός, ο πολιτικός διάλογος σήμερα. Στην ουσία βάλαμε τα δύο βασικά δίπολα με τα οποία παίζει η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόοδο συντήρηση με το οποίο δουλεύει περισσότερο ο ΣΥΡΙΖΑ, το υπευθυνότητα αλλαγισμός με το οποίο δουλεύει περισσότερο η Νέα Δημοκρατία. Βάλαμε το αριστερά-δεξιά ως μια σταθερή πάγια διαίρεση, η οποία είναι αναγνωρίσιμη από την κοινή γνώμη. Και το παγκοσμιοποίησε εθνικό κράτος, το οποίο έτσι κι αλλιώς τα τελευταία 10-12 χρόνια ήταν μια διαίρεση, ένα δίλημα το οποίο χαρακτήρισε πολλές συγκυρίες του πολιτικού ανταγωνισμού, ειδικά την περίοδο της κρίσης. Εδώ βλέπουμε ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό 29 με 38 σημαίνει ότι το 38 είναι κατά κύριο λόγο ψηφοφόρο της Νέας Δημοκρατίας και ένα κομμάτι του κέντρου, το οποίο αναγνωρίζει ως κυρίαρχο δίπολο αυτό, και το πρόοδος εναντίον συντήρησης στο 29%. Άρα πρακτικά βλέπουμε τα δύο μπλοκ των κομμάτων, των δύο βασικών ανταγωνιστών στον πολιτικό ανταγωνισμό, μπορούν και δουλεύουν μια συγκεκριμένη προσέγγιση των επίδικων του πολιτικού ανταγωνισμού. Κάπως έτσι εξηγείται ενδεχομένως και το 13% του αριστερά versus δεξιά. Το πώς παρεμβαίνουν στον πολιτικό ανταγωνισμό και στον κοινωνικό ανταγωνισμό τα κόμματα παίζει και για ένα ρόλο πώς αναγνωρίζουν οι ίδιοι πολίτες αυτούς σε αυτό το πλαίσιο του πολιτικού ανταγωνισμού. Εδώ στην επόμενη διαφάνεια, όπου λίγο βλέπουμε πώς αποτυπώνονται αυτά τα διλήμματα με βάση την πολιτικο-ιδεολογική αυτή τοποθέτηση, έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε το 5 τουλάχιστον, γιατί το 5 είναι ένα κενό σημείο, ας πούμε, σε αυτή την ανάλυση. Το 43% των εντός εισαγωγικών κεντρών μιλάει για απευθυνότητα και λαϊκισμό, αυτό είναι η βασική του αναφορά. Το 35% είναι στο πρόοδος εναντίον συντήρησης. Εκεί φαίνεται και αυτή η τάση, ενδεχομένως, ότι υπάρχουν αριστερόστροφες και δεξιόστροφες τάσεις στο ιστορικό του κεντρού χώρου. Κάτι αντίστοιχο βλέπετε ότι συμβαίνει σε αυτούς οι οποίοι δεν αναγνωρίζουν πια τη διάκριση αριστερά-δεξιά, 25 και 26. Το ενδιαφέρον είναι το 42%. Για αυτούς οι οποίοι δεν αναγνωρίζουν την διάκριση αριστερά και δεξιά, το παγκοσμιοποίηση εθνικό κράτος είναι το βασικό δίλημα με το οποίο κατανοούν τον κομματικό ανταγωνισμό. Σε αυτούς οι οποίοι δεν έχουν αποφασίσει να ψηφίσουν, είναι 36 και 30 οι βασικοί πόλοι που παίζουν για τα βασικά διλήμματα που αναγνωρίζουν. 28% είναι το παγκοσμιοποίηση και εθνικό κράτος. Αυτό βέβαια μπορεί να δείχνει μια υπόθεση, μπορεί να υποθέσει κάποιος ότι ίσως η διάκριση αριστερά-δεξιά, αυτά που έλεγα προηγουμένως, αναιρούνται ίσως λίγο. Αν πάμε στην αμέσως επόμενη όμως. Στην αμέσως επόμενη διαφάνεια, εδώ βλέπουμε το εξής. Εδώ ρωτήσαμε τους συμμετέχοντες στην έρευνα πόσο κοντά αισθάνονται σε συγκεκριμένες έννοιες, πολιτικο-ιδεολογικές έννοιες. Και εδώ βλέπουμε για παράδειγμα ότι στο 5, στη θέση του κέντρου, ο σοσιαλισμός, μια λέξη η οποία έχει έτσι αλλιώς πολλαπλές προπίσεις, είναι στο 5,7, αρκετά υψηλό δηλαδή για τα δεδομένα μιας χώρα η οποία έχει αυτά τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ή τι να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Το 6,7 είναι στην οικολογία, το 6,4 στον πατριωτισμό και το 5,8 είναι στο φεμινισμό. Αυτό δείχνει ότι στο χώρο του κέντρου υπάρχει μια σχετική αμηχανία προς τα που θα κινηθεί πολιτικο-ιδεολογικά. Ωστόσο, αν πας προς τα αριστερά, επαληθεύεται μια, αν θέλετε, ευθυγράμμιση αυτών των ψηφοφόρων με έννοιες οι οποίες είναι συνυφασμένες με την αριστερή αντίληψη πολιτικής, όσο πας προς τα δεξιά βλέπεις μια αντίστοιχη κίνηση. Άρα, βάσει αυτού του πίνακα, ναι, το αριστερά-δεξιά μπορεί να υπάρχει, ενδεχομένως να εμφανίζεται, να παρουσιάζεται, να ερμηνεύεται με διαφορετικούς τρόπους από τον καθένα. Έτσι κι αλλιώς το γενικό δείγμα ήταν τέταρτος ο σοσιαλισμός, το οποίο εντάξει, εγώ το είδα σαν πολύ ένα πολύ ενδιαφέρον έβριμα σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή, πιο πάνω ο σοσιαλισμός από τον φιλελευθερισμό στο γενικό δείγμα των
των ερωτώμενων. Η επόμενη διαφάνεια αφορά ένα έβριμα το οποίο ήταν, είχε και μια σχετική δημοσιότητα. Είναι το έβριμα της αντιπάθειας απέναντι σε συγκεκριμένα κόμματα. Εδώ ξεκινήσαμε, αυτή την ερώτηση τη βάλαμε, βλέπω και τον κύριο Σεριάτο εδώ στο βάθος, τη βάλαμε αυτή την ερώτηση στο αιτηματολόγιο, κυρίως γιατί ξεκινήσαμε από την υπόθεση ότι σε μια εποχή στην οποία υπάρχει μια κάθοδος, υπάρχει μια πτώση, μια κάμψη της κομματικής τάχτης, σε ευθυγράμμιση δηλαδή των ψηφοφόρων με συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις, πολλές φορές ο κομματικός ανταγωνισμός τροφοδοτείται από αντίθετες τάσεις, δηλαδή από αυτό που ονομάζουμε το φαινόμενο της αρνητικής ταύτισης. Ψηφίζω κάποιον για να μην βγει κάποιος άλλος απέναντι στον οποίο έχω μια ισχυρή αντιπάθεια. Άρα το ερώτημα ήταν, ρωτήσαμε τους συμμετέχοντες, υπάρχει κάποιο πολιτικό κόμμα το οποίο αντιπαθείτε περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα. Ελεύθερη απάντηση, χωρίς να τους έχουμε δώσει λίστα. Ποιο είναι το πρώτο κόμμα που σας έγινε στο μυαλό? Το 86% είπε ότι πράγματι έχω ένα κόμμα που το αντιπαθώ. Αν το βλέπαμε στο γενικό δείγμα, το 35% των ερωτώμενων εντόπιζε το ΣΥΡΙΖΑ, το 33% είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτό προφανώς δείχνει ότι υπάρχει μια απόλωση, υπάρχει ένας ανταγωνισμός ανάμεσα στα δύο μεγάλα, τέλος πάντων, τους δύο βασικούς ανταγωνιστές, δηλαδή του κομματικού ανταγωνισμού. Εάν όμως αυτό το πας και το βάλεις σε αυτό που ονομάζουμε πρόθεση ψήφου, δηλαδή το διασταυρώσεις με την πρόθεση ψήφου, βλέπεις ότι ενώ επανηθεύεται αυτός ο ψηφοφόρος ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας, αν πας στο ΠΑΣΟΚ κοινά, δουλεύεις αυτό το περίφημο 53%, το πρώτο μισή δηλαδή θα ψηφίσουν κοινά, οι οποίοι απάντησαν ότι αντιπαθούν ένα κόμμα περισσότερο από όλα τα άλλα, όχι όλοι οι ψηφοφόροι του κοινά. Μισή περίπου από αυτούς είπαν ότι αντιπαθούν το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, αυτό το έβριμα έχει δύο ενδιαφέρουσες τουλάχιστον αναγνώσεις. Η πρώτη ανάγνωση είναι ότι ενδεχομένως εγώ τουλάχιστον περίμενα ότι θα είναι ψηλότερο αυτό το ποσοστό. Οπότε αυτό το ποσοστό είναι κάπως αυλημένο το 53%. Δηλαδή, ενδεχομένως αν το κάναμε αυτό ένα χρόνο πριν, μπορεί να ήταν σε πολύ ψηλότερο. Άρα είναι ένα ενδεχομένως ποσοστό το οποίο βρίσκεται υπό βέλτρος προς μείωση. Το άλλο είναι το εξής, ότι η ίδια η λειτουργία της αντιπάθειας, η ίδια η λειτουργία της αντιπάθειας για να γίνει εκλογική επιλογή πρέπει να περνάει μέσα από τη δυναμική του πολιτικού ανταγωνισμού. Δηλαδή, αν έχω εγώ μια προδιάθεση αρνητική απέναντι σε κάτι, είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ο κομματικός ανταγωνισμός. Αυτός ενδεχομένως τροφοδοτεί τη μία ή την άλλη επιλογή. Άρα, θέλω να πω ότι αυτό το ποσοστό είναι προφανώς μεταβαλλόμενο, υποδεικνύει όμως ότι στο χώρο, στη βάση του ΠΑΣΟΚ κοινάλ εξακολουθεί να υπάρχει μια ισχυρή αρνητική προκατάληψη, στάση, προδιάθεση, όπως θέλει να το πει κανένας, απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ για λόγους οι οποίοι είναι μάλλον κατανοητοί στους περισσότερους. Τώρα, πάμε οι επόμενες δύο διαφάνειες. Μάλλον η επόμενη διαφάνεια αφορά, ρωτήσαμε δηλαδή τους συμμετέχοντες για κάποιες έννοιες, αν θεωρούν ότι είναι επίκαιρες πια ή παροχημένες σε ό,τι αφορά την πολιτική. Εδώ βλέπουμε γενικά ότι στις περισσότερες από αυτές τις έννοιες υπήρχε μια διαπαραταξιακή, θα έλεγα, συνένεση. Η μία έννοια στην οποία υπήρχε αυτός, ήταν στη μέση, ήταν η έννοια της απεργίας, όπου και εκεί φαίνεται λίγο η αποτύπωση του αριστερά-δεξιά. Δηλαδή, οι αριστεροί θεωρούν ότι είναι επίκαιρη αυτή η έννοια, οι δεξιοί θεωρούν ότι είναι παροχημένη. Άρα, αυτό δείχνει ότι υπάρχουν κάποιες έννοιες οι οποίες μπορούν να επιδέχονται πολλαπλών ερμηνεών. Αλλιώς αντιλαμβάνεται ένας δεξιός την αλληλεγγύη, αλλιώς ένας αριστερός. Ωστόσο, τον όρο αλληλεγγύη εξακολουθούν να τον αναγνωρίζουν ως επίκαιρο. Υπάρχει δηλαδή μια διεύρυνση κάποιων ενιών, οι οποίες ενδεχομένως κάποιες από αυτές είναι πιο κοντά σε μια αριστερή λογική. Όπου είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα, η απεργία δηλαδή παράγει σαφείς αντιθέσεις πολλώσεις, εκεί πέρα επανεμφανίζεται η διάκριση αριστερά-δεξιά. Η επόμενη διαφάνεια, και είμαστε βέβαιοι προς ολοκλήρωση της παρουσίασης, η επόμενη διαφάνεια αφορά τη συμφωνία ή διαφωνία των πολιτών, των ερωτώμενων, με κάποιες συγκεκριμένες απόψεις που αφορούν τη διαχείριση της πολιτικής. Εδώ βλέπουμε πάλι ότι υπάρχουν κάποιες τάσεις να δημιουργούνται θεματικές, οι οποίες έχουν μια ευρία αποδοχή διαπαραταξιακής φύσεως. Ωστόσο, εδώ βλέπουμε και κάποιες αντιφάσεις. Η αντίφαση είναι ότι το 81% διαφωνεί
με το να υπάρχουν, με το να αυξηθεί φορολογία για να χρηματοδοτηθούν οι κοινωνικές δαπάνες παροχές. Μάλιστα, έχει ενδιαφέρον ότι οι αριστεροί είναι πολύ πιο αντίθετοι στη φορολόγηση από ότι όσο πας προς τα δεξιά, και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον σαν έβριμα. Αλλά οι ίδιοι άνθρωποι από κάτω, το 81%, λέει ότι πρέπει να ενισχυθεί το κοινωνικό κράτος και να αυξηθούν οι κοινωνικές δαπάνες. Είμαστε σε μια φάση που ακόμα ο κομματικός ανταγωνισμός και η προεκλογική περίοδος δεν έχει μπει σε μια τέτοια διαδικασία. Δεν έχουν καθοριστεί οι προγραμματικές γραμμές ανάμεσα στα κόμματα και αυτή η ασάφεια πιθανόν να τροφοδοτεί και τέτοιου είδους αντιφάσεις. Από την άλλη πλευρά, είναι και λίγο ασαφές ο τρόπος με τον οποίο προσδιοριζόντουσαν βασικές πολιτικές, δηλαδή ο ρόλος του κράτους, τι σημαίνει κοινωνικό κράτος, πώς λειτουργεί το κοινωνικό κράτος. Αυτά είναι πράγματα τα οποία διαχρονικά δεν γίνονται πολύ κατανοητά στο πλαίσιο της ελληνικής κοινωνίας. Σε κάθε περίπτωση όμως, εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει μια έστω ελαφριά επανάκαμψη του κράτους, δηλαδή μια αναγνώριση του ρόλου του κράτους στη διαχείριση της κοινωνικής, οικονομικής και οικονομικής ζωής. Στο επόμενο έβριμα, το οποίο πρέπει να διαβαστεί παράλληλα με τα άλλα, οι ανισότητες αναγνωρίζουν ακόμα και πολίτες που κινούνται προς τα δεξιά του φάσματος, ότι οι ανισότητες μπορούν να μειωθούν κατά κύριο λόγο με την παρέμβαση του κράτους, όχι την παρέμβαση της ιδιωτικής οικονομίας. Και αυτό είναι και αποτύπωμα τουλάχιστον ελληνική κοινή γνώμη. 10 χρόνια κρίση, συν πανδημία, αυτή έχει αλλάξει ένα συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο κατανοείται το κράτος. Και εδώ βλέπουμε, αν το δούμε πάλι στην κατανομή του μεταξύ αριστερών και δεξιών πολιτικο-ιδεολογικών τοποθετήσεων, βλέπουμε ότι πράγματι πέφτει το ποσοστό αυτό πέφτει όσο πάνω προς τα δεξιά. Ξεκινάει από το 93% το κράτος και πάει μέχρι το 57%, αλλά εξακολουθεί να είναι 57% και είναι 70% σε αυτούς οι οποίοι δεν αναγνωρίζουν πια τη διάκριση αριστερά-δεξιά. Τελευταίο έβριμα το οποίο παρουσιάζουμε αφορά το πώς, τι ανησυχεί περισσότερο τους πολίτες σήμερα. Αυτό ίσως είναι ένα background για τον κομματικό ανταγωνισμό. Είναι η πρώτη ανησυχία, η βασική ανησυχία που έχουν οι πολίτες είναι η ακρίβεια, είναι η οικονομική κατάσταση δηλαδή. Μετά είναι ο πόλεμος, το οποίο είναι το ευρύτερο διεθνές περιβάλλον, η ενεργειακή κρίση και η κλιματική κρίση. Βλέπουμε λίγο ότι οι υγειονομικές κρίσεις έχουν πέσει στο 4%, μια συλλογική κόπωση από μια μονοσήμαντη επιμονή των πάντων στην διαχείριση της πανδημίας, χωρίς βέβαια να σημαίνει αυτό το πράγμα ότι δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να αλλάξει σαν ποσοστό. Άρα, κλείνοντας, με βάση αυτά τα ευρήματα, τουλάχιστον από τη δική μας την πλευρά, βλέπουμε ότι σίγουρα εξακολουθεί να έχει σημασία, να έχει αξία η διάκριση αριστερά-δεξιά ως ερμηνευτικό εργαλείο του πολιτικού ανταγωνισμού. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι σίγουρα έχουν διαμορφωθεί κάποιες τάσεις, κυρίως προς την αποτίμηση του κράτους και των θεσμών του κράτους, η οποία έχει μια ευρή αποδοχή σε πολλές πολιτικο-ιδεολογικές κατηγορίες. Και είναι σίγουρο επίσης ότι αυτή η εμπιστοσύνη που επιδεικνύεται συνδέεται με το γεγονός ότι κάποιοι από τους θεσμούς του κράτους, όχι όλοι οι θεσμοί του κράτους, έχουν ένα τέτοιο ιστορικό βάθος, μια τέτοια σταθερότητα που λειτουργούν σαφάρι για να διαχειριστεί ένας πολίτης ή τέλος πάντων μια κοινωνία να διαχειριστεί μια ρευστότητα και μια βεβαιότητα η οποία όσο περνάει ο καιρός θα είναι μεγαλύτερη και πιο σύνθετη. Ευχαριστώ πολύ.